Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τρίτη, 18 Μαΐου. Λιγότερο από 30-24 ώρα μας χωρίζουν πλέον από την κρίσιμη, όπως από όλες τις πλευρές τονίζεται, αναμέτρηση των ευρωεκλογών. Η μάχη στο πολιτικό προσκήνιο, θα λέει κανείς και στο παρασκήνιο πολλές φορές, καλά κρατεί και τα κόμματα δίνουν ό,τι έχουν από πλευράς θέσεων, από πλευράς δυνάμεων, για να επικρατήσουν, για να φέρουν το καλό αποτέλεσμα. Χθες ξεκινήσαμε την παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων με την παρουσία εδώ του Προέδρου του Συνασπισμού, του κ. Κωνσταντόπουλου. Σήμερα, στο βήμα των πρωινών διαδρομών, τον κ. Κωνσταντόπουλο διαδέχεται, και είναι τιμή για την εκπομπή, ο Πρόεδρος Πολιτικής Άνοιξης, ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Καλημέρα, κ. Σαμαρά. Καλή σας μέρα. Η πρώτη ερώτηση είναι λοιπόν αν η πολιτική άνοιξη, αν ο Αντώνης Σαμαράς αισθάνονται έτοιμοι για αυτή τη μάχη και αν συμμερίζεστε αυτό που έχει ακουστεί από τα χείλη του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των υπολείπων αντιπάλων σας, ότι είναι μια πολύ κρίσιμη, μια σπουδαία μάχη. Η μάχη είναι και κρίσιμη και σπουδαία. Για μας, θα έλεγα, κύριε Παρά, ότι είναι, αν θέλετε, η μάχη των μαχών, διότι θα παίξει αποφασιστικό ρόλο το αποτέλεσμα αυτό για την άνοιξη. Βαθιά πεποίθησή μου είναι, βλέποντας και τον κόσμο, συζητώντας ολόκληρη την Ελλάδα, ότι ο κόσμος, επειδή ακριβώς αυτές οι εκλογές, αν θέλετε, είναι και περισσότερο εύκολες, περισσότερο χαλαρές για τον κόσμο. Λένε πολλοί ότι είναι και εκλογές αδιαφορίας. Δεν θα έλεγα αδιαφορίας. Ο Έλληνας είναι κατεξοχήν άτομο που ενδιαφέρεται για τα πολιτικά. Αλλά θα έλεγα ότι σε αυτές τις εκλογές ο κόσμος θα μπορέσει, κατά την άποψή μας, να αποδείξει ότι δέχεται με εμπιστοσύνη και αμείβει εκείνα τα κόμματα τα οποία στη διάρκεια της δικιάς του ζωής έχουν επιδείξει αξιοπιστία, συνέπεια, έχουν δικαιωθεί οι θέσεις τους και ως εκ τούτου θεωρώ πραγματικά ότι ο κόσμος, επειδή έχει και μνήμη και φιλότιμο, και το πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει φιλότιμο, θα θελήσει να αμείψει και την πολιτική άνοιξη, η οποία μπορεί με να ήταν εκτός Βουλής, ήταν σίγουρα εντός προβλέψεων και ήταν ένα κόμμα το οποίο αγωνίστηκε πάντοτε σταθερά, πρώτα για την Ελλάδα και μετά για τα κόμματα. Γιατί είπατε στην τελευταία σας περιοδία στην Βόρειο Ελλάδα, στη Θράκη, ότι οι ευρωεκλογές είναι το τελευταίο, είναι το κρίσιμο στίχημα για την πολιτική άνοιξη? Τι εννοούσατε, να μας το εξηγήσετε αυτό? Κύριε Παρά, ένα κόμμα το οποίο έχει μείνει έξω από τη Βουλή για 620 ψήφους, όπως μείναμε εμείς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει το δικαίωμα να ξαναχάσει το στίχημα αυτών των εκλογών. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τη μάχη προκειμένου και να μπούμε στην Ευρωβουλή και να αποδείξουμε ότι αυτή η ευθεία γραμμή που πάντοτε ακολουθήσαμε, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος πια έχει αντιπαθήσει τις γνωστές τεθλασμένες, ήταν μια γραμμή που ο κόσμος θα θελήσει να την αξιοποιήσει για το καλό του τόπου και μελλοντικά. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές, σας θυμίζω ότι είχαμε πάρει 8,8%. Και νομίζω ότι δύο ευρωβουλευτές. Και νομίζω ότι κάναν τη δουλειά τους και οι δύο, και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης και η Κατερίνα Δασκαλάκη, με τον καλύτερο τρόπο απόδειξη ότι σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας των ονομάτων τους, όταν ο λαός ρωτήθηκε από διαφόρους ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές που γνωρίζετε, όταν ο ελληνικός λαός ρωτήθηκε, οι Έλληνες ρωτήθηκαν, ξέραν όλοι για παράδειγμα τον Νικήτα τον Κακλαμάνη και το έργο του. Νομίζω επομένως ότι χειροκροτήθηκε αυτό το έργο, ότι εμείς σταθήκαμε άξιοι στην εμπιστοσύνη του κόσμου. Και θέλουμε και πάλι να αποδείξουμε ότι σε δύσκολες ώρες.